Όταν αγαπητοί μας τηλεθεατές εδώ στο νησί μας έχουμε υψηλούς επισκέπτες, αυτό περιποιεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και συγχρόνως ευλογία. Ένας τέτοιος υψηλός επισκέπτης είναι ένας αγαπητός φίλος από τα παλιά, ο αγαπητός μου Χάρης Νταραβάνογλου, άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Νέο Ηρακλείου Αττικής και διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας και Ηρακλείου. Ισχύει όμως αυτό, αγαπητέ μου Χάρη, και θα μου επιτρέψει τον ενικό, ότι αν προσδιορίσουμε το τι έχεις κάνει γύρω από τη μουσική μας, αυτό συγχρόνως θα το περιορίσουμε κιόλα. Οπότε αφήνω στους αγαπητούς μας τηλεθεατές να σε γνωρίσουν. Σε γνωρίζουν βέβαια από πολλές εκπομπές και μέσα από το YouTube, μέσα από το διαδίκτυο. Αφήνω όμως να απολαύσουμε αυτό το οποίο λέμε, τη φιλία την πραγματική, και χαίρομαι ιδιαιτέρως και με αυτόν τον ενικό της ευγενίας θα σε καλησπερίσω εδώ στην τηλεόραση Θάρη, αλλά και στο νησί μας, το Ροδονήσι μας, το οποίο ελάμπρινες με την ψαλτική σου ικανότητα αυτές τις μέρες που βρίσκεσαι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Νεκτάρια, για τα πολύ καλά σου λόγια. Ευχαριστώ επίσης το ευγενικό σου κάλεσμα για την τιμή που μου κάνεις. Τα χρόνια της γνωριμίας μας είναι αρκετά. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι στον τόπο σας εδώ στη Ρόδο σήμερα. Είναι πολύ καλοί ευγενικοί άνθρωποι, πολύ ωραία πέρασα, φιλόμουσοι άνθρωποι, αγωνιστέ, και εσύ με τη σειρά σου, ας πούμε, με αυτό το θαυμάσιο έργο, και από ό,τι ακούω πας από το καλό στο καλύτερο με το σταθμό αυτό που έχεις, ας πούμε, το Θάρη. Και εύχομαι τα καλύτερα και τα ανώτερα, γιατί πράγματι τα αξίζεις. Πράγματι τα αξίζεις. Ευχαριστώ και πάλι για την τιμητική πρόσκληση. Λένε ότι υπάρχει μια ευγένεια από την πλευρά των Κωνσταντίνου πολιτών. Όπως θα ξετυλίξουμε το κουβάρι, θα μας πεις κάποια πράγματα γύρω από την σταδιοδρομία σου τη μουσική. Ξεκινήσουμε από τα πρώτα σου χρόνια, από τα πρώτα σου βιώματα, γιατί λένε πολλοί ότι τα βιώματα παίζουν μεγάλο ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξη, και αν βλέπουμε τη μουσική ως μια διακονία, νομίζω ότι αυτό καθίσταται ιδιαίτερα συγκινητικό και όμορφο, να μεγαλώνεις με αυτά τα βιώματα τα παιδικά και αργότερα να εξελίσσεσαι και να φτιάχνεις τη δική σου προσωπικότητα, χωρίς να μιμήσει, ακούγοντας βέβαια μεγιστάνες της βυζαντινής μουσικής, όπως άκουσες και εσύ. Όπως τα λες είναι, πατέρα Νεκτάρια, καθότι στη μουσική δεν είσαι και πάρα πολύ μακριά. Είσαι μέσα στη βυζαντινή μουσική και το κατέχεις πάρα πολύ καλά. Όντως, το σημαντικό είναι πάντα πρώτα ο Θεός, με τη χάρη του Θεού γίνονται όλα και τα πάντα, να αγαπάς, να θέλεις οτιδήποτε κάνεις, όμως και τη βυζαντινή μουσική. Να το αγαπάς, να θέλεις, αν θέλεις και σου έχει δώσει ο Θεός κάποιο χάρισμα, έως και καλό, πιστεύω ότι μπορείς να γίνεις και χρήσιμος και ωφέλιμος, είτε μουσικοδιδάσκαλος, είτε ένα πολύ καλός μονοδός, είτε πολύ καλός χοράργης, είτε μουσικολόγος, είτε ένας πάρα πολύ καλός ψάλτης, που τα συνδυάζει όλα, που είναι και το ιδανικό. Να αγαπάς αυτό που κάνεις. Εγώ από τα παιδικά μου χρόνια, πάντα με την προτροπή, ας πούμε, του πατέρα μου, ερασιτέχνης ψάλτης, έψαινε στο σπίτι από το πρωί μέχρι το βράδυ, επειδή αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το είδος της μουσικής. Ακούγοντάς το, κάποια στιγμή, 8 χρονών, 10 χρονών πόσο ήμουνα και εγώ δεν έξερω, πήγα στην Κωνσταντινούπολη, στην εκκλησία της γειτονιάς μου, στα Τατάβλα, στο Κουρτολός που λένε, στον Άγιο Δημήτριο. Γνώρισα τον τότε πρωτοψάλτη, τον Θεοχάρη τον Ανιστίδη.
δεξιός ιεροψάλτης του Πρίγκου. Μαθητής, αριστερά ήταν ο δικηγόρος, ο διαπρεπής νομικός, ο Αθανάσιος ο Τσαούσογλου, επίσης πάρα πολύ καλός ψάλτης, στη Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησα από το αναλόγιο του κύριου Θανάση που λέμε εμείς, μου έβαλε να πω τότε ομονογενείς, υπερμάχωτες, πρεσβείες. Μου άρεσε πάρα πολύ μετά το πέρας της θείας λειτουργίας τα όμορφα και τα κολακευτικά λόγια του κόσμου, των παπάδων. Κατάλαβα ότι, γιατί και οι ιερείς στην Κωνσταντινούπολη, είναι οι περισσότεροι είναι φιλόμουσοι και ψάλλουν όπως και έχουν αυτή την ευγένεια. Και όπως τα γνωρίζεις πολύ είναι καλά. Πολύ όμορφο, Χάρη μου, να κάνουμε και κάποιους παραλληλισμούς. Είναι πολύ όμορφο ένα μικρό παιδί, όταν πάει στο ψαλτήρι, να νιώσει την αγάπη του ιερέα. Βέβαια. Γιατί πώς... αυτό θα τον οδηγήσει ακόμη περισσότερο στο να μάθει την ψαλτική. Ενώ αν κάποιος τον αποθήσει, τότε θα έχει και αποθυμένα όταν μεγαλώσει. Και αποθυμένα και ενδεχομένως θα φύγει από την εκκλησία, γιατί εγώ εκείνες τις στιγμές, τις ώρες που μπήκα στην εκκλησία, δεν με πιάνε τίποτα. Αν δεν μου έλεγε ο ιερέας αυτά τα όμορφα, τα λίγα, τα κολακευτικά, μπορούσα να μην πάω την άλλη. Θέλει λεπτούς χειρισμούς λοιπόν. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι μίζων των αρετών η διάκριση. Βέβαια. Πρέπει με διάκριση όλα να τα κάνουμε. Τι σοφαλόγια, τι ωραία που τα λες, τι ωραία λόγια. Εκεί αρχίζει σιγά σιγά η σταδιοδρομία. Με επεφύλαξε η χάρη του Θεού να ακούσω ωραίους, πολύ καλούς ιεροψάλτες, διαπρέπειες δηλαδή. Και ο μέτριος της Κωνσταντινούπολης ήξερε τι έλεγε. Είναι θέμα ακουσμάτων, όχι τίποτα ισχύει, άλλο. Ισχύει, Χάρη μου, αυτό το οποίο μου έλεγε ο μακαριστός δάσκαλος μου ο Βασίλης Ονώνης, ότι γύρω από το Πατριαρχείο υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλοι ψάλτες. Όχι μόνο μέσα στο Πατριαρχείο, αλλά και γύρω από το Πατριαρχείο, στις επαρχίες του θρόνου. Εκεί στη Χαλκιδόνα, στα Τατάβλα που λες, σε άλλες περιοχές και Μητροπόλεις. Ισχύει και παραϊσχύει. Ισχύει πολύ καλά, σου είπε. Ξέρεις, πατέρα Νεκτάρια, πόσοι αδικημένοι υπάρχουν που δεν επεδίωξαν το όνομα. Απλώς έψελναν όμως. Όταν έψελναν, αγαλίαζε η ψυχή σου και η προσευχή σου, δηλαδή γινόταν απευθείας μέσω προς το Θεό. Αυτοί δεν επεδίωξαν ποτέ με τα μουσικά τους, με την ομορφιά τους, με την καλλιφωνία τους. Πάρα πολλοί υπάρχουν, ποιος τους ξέρει, ο Θεούλης τους ξέρει μόνο. Θα σου πω μετά από το αναλόγιο στον Άγιο Δημήτριο που ήμουνα περίπου, ας πούμε, πόσα άλλα 3-4 χρόνια, σιγά σιγά έβαλα φτερά προς το Πατριαρχείο εκμεταλλευόμενος τον δάσκαλό μου, τον Βασίλη τον Νικολαίδη. Τον κύριο Βασιλάκη. Ο Βασίλης ο Νικολαίδης. Καλά να είναι η ψυχή του, αιωνία να είναι η μνήμη του. Ο Λευτέρης ο Γεωργιάδης, στο αριστερό αναλόγιο του Πατριαρχείου, έπρεπε να κρατήσω ισορροπίες. Ήταν φοβερή δασκαλή και οι δύο τους, ένας καλύτερος από τον άλλον. Και των Διονών τα σπίτια ήταν σε μια γειτονιά, σε μια περιοχή, στα Τατάβλα. Οπότε πήγαινα και στον έναν και στον άλλον. Δεν είχα να χάσω τίποτα. Μετά πήγα σαν παιδί ακόμα στον Άγιο Νικόλαο στο Βαφεοχώρι. Εκεί γνώρισα τον πατέρα Αθανάσιο τον Νικολαίδη. Ο άνθρωπος ψάλτης από την ώρα που γεννήθηκε, μαθητής του Αχιλλέα του Γκαρτζόγλου, του μεγάλου μουσικοδάσκαλου που έψανε τη ζωοδοχοποίηση του Βαλουκλή και δάσκαλος του Νικολαίδη κιόλας και του Βασίλη του δάσκαλου, δηλαδή ο δάσκαλος των δασκάλων που λέμε. Είναι μια αλυσίδα όλα αυτά. Μπράβο, με πολύ μεγάλη αγάπη στο αναλόγιο του να άκουγε στον πατέρα Θανάσιο, στον Άγιο Νικόλαο, στο Νεοχωρί, να τον άκουγε, δεν ήθελε και τίποτα άλλο. Με μια καλοσύνη, με μια ομορφιά, τι να κάνει να με κρατήσει στο αναλόγιο. Έλεγε τον όρθρο το πρωί, σωστά, όμορφα, αλάνθαστα. Γέμισαν τα αυτιά μου από ωραία και ουράνιες ψαλμοδίες.
ψαλμουδίες με επεφύλαξε ο Θεός. Χάρη μου, μια και μιλάμε για το Πατριαρχείο, θέλω να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο που λέγεται ύφος. Ακούμε πολλές φορές το Πατριαρχικό ύφος, το Θεσσαλονικό ύφος, το Αγιορείτικο ύφος. Μήπως αυτή η ποικιλία κάνει καλό στη μουσική μας? Από την άλλη όμως, μήπως πρέπει να είμαστε πιστοί τηρητές του ύφους, ας πούμε, του Πατριαρχικού, που έχει μία άλλη δομή, έχει ένα χρόνο ξεχωριστό και μας δημιουργεί αυτή την ανάταση της ψυχής για να προσευχηθούμε ακόμη περισσότερο? Εσύ είσαι εμβριθής και μπορείς να μας το ξεδιαλύνεις λίγο αυτό το θέμα. Πατέρα Νεκτάριε, όσο μπορώ, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι πολύπλοκο. Δηλαδή, Πατριαρχικό ύφος, όπως ψένανε στο Πατριαρχείο, έτσι. Με εκείνο το ύφος, με εκείνη την ψαλμωδία, αν πήγαινες να ψάλεις στη Κεφαλονιά και στη Κέρκυρα, δεν θα προσευχόταν ο κόσμος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Δηλαδή, κάθε τόπος, κάθε χώρος και κάθε μέρος έχει τη δική του παράδοση και το δικό του το ηχόχρωμα. Και η Θεσσαλονίκη ακόμα έχει αυτό το βαρύ, αυτό το μακεδονικό, αυτό το πανέμορφο. Το Πατριαρχείο, μετά τον Ναυπλιώτη που είχε αυτό το ηγεμονικό, αυτό το όριο, μετά τον ερχομό του Πρίγκου άλλαξαν όλα. Τα πάντα ήρθανε άνω κάτω. Ακόμα πιστεύω ότι η σημερινή ψαλμωδία που κάνουμε άπτεται στο Πρίγκου την, ας πούμε, απόδοση και στο Πρίγκου της και στο Πρίγκου της γραμμής, ο οποίος και με το πέρασμα του από τη Θεσσαλονίκη έφτιαξε όλους αυτούς τους γίγαντες στη Θεσσαλονίκη και αυτοί με τη σειρά τους, ας πούμε, έδωσαν τα φόντα τους στα άλλα τα παιδιά. Το πιο ελαφρύ, από τον Ναυπλιώτη, το πιο ελαφρύ, λίγο πιο έτσι, ας πούμε, με ποικίλματα των μελωδιών. Ύφος, κάθε τόπος και το δικό του. Κάνει καλό αυτό στη μουσική μας, πιστεύεις? Δεν θέλω αυτή να... Αυτή η ποικιλία. Δεν θέλω να υπάρχει τέτοια παρεξήγηση, δηλαδή μοναδικό είναι αυτό και θα το πούμε αυτό. Μοναδικός, από ό,τι γνωρίζω, Πατέρα Νεκτάρια, είναι μόνο ο Θεός, ο Χριστός, ο Θεός μας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μοναδικό. Οπότε, αν ψάλεις συνετά, όμορφα, ταπεινά, γλυκά, χωρίς τεράστιες φωνές, χωρίς επίδειξη επάνω στο αναλόγιο, να ξέρουμε τι κάνουμε επάνω στο αναλόγιο και ποιοι είμαστε, γιατί μας βλέπει όλος ο κόσμος, βοηθάμε και εμείς οι ψαλτάδες με το τρόπο μας να μας ακούσουν και να προσευχηθούν ο κόσμος, έτσι. Ό,τι και να πεις, σε σωστά πλαίσια, σε σωστές γραμμές, σε εκκλησιαστικό ηχοχρώμα, ό,τι και να πεις, αν το λες ταπεινά και όμορφα, κάπως ο καθένας κρίνεται με τη δική του την προσωπικότητα και με το δικό του το ηχόχρωμα και με το δικό του το ύφος. Ως Τιμόθεον Δευτέρας Επιστολής Παύλων τον Αγνωσμόν πρόσωπε τέκνον Τιμόθε εν δυνάμω εν τη χάρη τη την εν Χριστώ Ιησού και αοίκουσας παρέμουν δια πολλών μαρτύρων αυτά παρά του πίστης ανθρώπης ή την εσυχανιέσονται και τέλος διδάξε. Σίων κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να τον στρατολογήσαν τι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης ουστε φανούτε
εάν μη νομιμός αθλήσει, τον κοπιόντα Γεώργον διπρότων, τον καρπών μεταλαμβάνει. Μόι αθλέγον, δόη γαρσιο Κύριος, σύνε σύνε πάση. Μνημόνευε εις τον Χριστόν, εγιερμένον εκ νεκρών, εξ σπέρματος Δαβίδ, κατά το Ευαγγέλιον μου, ενώ καϊκορπαθώ μέχρι δεσμόν, ως καρπούργος, αλλά ο λόγος του Θεού δέχεται. Δια τούτο πάντα υπομένων, δια τους εκλέκτους, είναι και αυτή σωτηρίας τείχος. Σε Χριστό Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Μη νομίζεις και το Πατριαρχείο, όταν ο Στανίτσας ήταν έξω από το Πατριαρχείο, δεν ήταν πατριαρχικός, ο οποίος πέρασε από το Πατριαρχείο, ήρθε στον Άγιο Δημήτριο και άρχισε να θυμίζει εποχές προ-Πατριαρχείο. Να ξεδιπλώνει αυτά που ήξερε πριν. Δεν είναι. Υπάρχει. Εκεί βέβαια χάλασαν λίγο και τα μαγνητόφωνα, επειδή όταν έψαλε ο Στανίτσας χτυπούσαν τα μαγνητόφωνα καμιά εκατοστή. Μιλάμε τώρα για κολοσσό, μιλάμε τώρα για άπιαστο. Οπότε θα έκανε και καμιά κορώνα παραπάνω. Καλά να τον έχει ο Θεός, τον ευγνωμονούμε και εμείς και όλος ο κόσμος, όλος ο άνθρωπος, ναι, καλά να είναι η ψυχούλα του. Όμως, ουδής μοναδικός, Πατέρα Νεκτάρη. Ουδής. Δεν είπαμε ότι είναι αυτός και δεν υπήρχαν άλλοι. Πολύ μεγάλο σφάλμα αυτό, όλοι κολλάνε σε έναν και μόνο. Δεν υπάρχει. Όπως επίσης θέλω να δείξουμε λίγο και το θέμα του μιμητισμού. Έχουμε νέα παιδιά, τα οποία έχουν πρικιστεί από το Θεό με σπάνιο φωνητικό τάλαντο, εν τούτης όμως πάνε να μιμηθούν το δάσκαλό τους. Και αυτό ίσως δημιουργεί παρενέργειες. Πώς το βλέπεις? Πατέρα Νεκτάρη, εδώ θα είμαι απολύτως. Δεν είναι σαν το θέμα ύφους πολύπλοκο και το σωστό να λέγεται παντού και όπως να λέγεται όμορφα, να προσευχηθεί ο κόσμος και να περάσει. Δεν θα βρεθεί άκρη στο θέμα ύφους όμως. Σε αυτό υπάρχει άκρη. Είμαι κατηγορηματικός. Καταρχάς, μίμηση. Αδικείς πρώτα τον εαυτό σου, έτσι, αδικείς και το χάρισμα του Θεού. Σου έδωσε ο Θεός, το μοναδικό χάρισμα σε κάθε άνθρωπο. Το μοναδικό χάρισμα, μπράβο, έτσι. Ναι, είσαι σε μοναδικό δάσκαλο και θέλεις να τον μιμηθείς. Γνωρίζεις εσύ ότι ο Θεός με το χάρισμα που σου έδωσε, μήπως είσαι και καλύτερος από αυτόν? Τι ήταν εκείνος ο μοναδικός δάσκαλος? Δεν ήταν σαν και σένα? Δεν ήταν σαν και σένα και αυτός. Έτσι, μιμήθηκε και αυτός, άφησε τον εαυτό του ελεύθερα, έφτιαξε την πατέντα του, έφτιαξε και έγινε αυτό που έγινε. Εσύ, αν πας να γίνεις φτιστός του δασκάλου σου, τότε είσαι μονίμως δεύτερος. Μονίμως δεύτερος. Είσαι ένα πολύ καλός ψάλτης, ακριβώς όπως εκείνος, πώς μου τον θυμίζεις. Αν σε κολακεύει αυτό, πήγαινε και μιμήσου, αν σε κολλαγεύει αυτό. Πάρε από τον δάσκαλό σου ό,τι καλύτερο έχει. Εγώ προτρέπω σε αυτό το θέμα τα δικά μου τα παιδιά, τους μαθητές μου, να πάνε να ακούσουν και άλλους που είναι σε μια πολύ καλή σειρά,
να πάρουν οτιδήποτε καλύτερα όμορφα από αυτά. Είναι σαν τη μέλισσα που παίρνει ό,τι πιο καλύτερο. Ακριβώς. Να το φέρουν στο δικό τους το λαιμό, στο δικό τους εδώ να το φέρουν και να αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο για να βγάλουν τα αποθηκευμένα, για να βγάλουν τα, ό,τι καλό ακούσανε, να τα βγάλουν με το τρόπο, με το τρόπο το δικό τους. Αυτό είναι για μένα. Και όχι να μιμήσε σημαίνει και λίγο στασιμότητα, έτσι είναι. Μπορεί να ξέρεις, ξέρω εγώ, πολλά μουσικά, μπορεί να είσαι ο μουσικολόγος, όμως αν μιμήσε τον άλλον, στο θέμα της ψαλμωδίας τουλάχιστον, δεν έκανε στασιμότητα. Η βυζαντινή μουσική, η χάρη μου, στηρίζεται πολύ στην ακουστική παράδοση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μα είναι κατεξοχήν ακουστική μουσική, είναι ανατολίτικη. Αν δεν έχεις καλό αυτή για τα διαστήματα της βυζαντινής μουσικής που θέλουν λίγο προσοχή, δεν θέλουν υπερβολές. Οι υπερβολές μας πάνε σε άλλες σχολές. Οι φεσοδιέσεις και όλα αυτά τα οποία παρεκκλίνουν. Έτσι, ερχόμαστε παμέτρων αρίστων. Καλά είναι οι κλίμακες. 8, 10, 12, καλά είναι. Όμως, Πατέρα Νεκτάριε, ποιος ήχος είναι αυτός όταν ψάλεις, οι κλίμακες μένουν σταθερές. Και ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας, άλλα δεν λέμε. Φεύγουν ανεβαίνοντας και φεύγουν και κατεβαίνοντας. Αυτά είναι πάντα μελετημένα και καμωμένα ως επιτοπλίστων. Σωστά. Έτσι πρέπει να είναι όμως. Υπάρχει ο τρόπος της λειτουργίας του κάθε ήχου. Έτσι. Και πώς η ανθρώπινη φωνή θα το πλασάρει όλο αυτό. Έτσι. Πώς θα το σερβίρεις ακριβώς στον κόσμο κάθε, με την καλή έννοια. Βέβαια, ο χρωματικός, ο εναρμόνιος, ο διατονικός, όλα αυτά έχουν κάποιο τρόπο λέγοντας τα διαστήματα, λέγοντας τα διαστήματα, ανάλογα να είναι ένα διάστημα πιο κοντά στο άλλο. Ή ένα διάστημα προς τα κάτω ή το άλλο προς τα πάνω, ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας. Αλλάζει, δεν στέκει όπως είναι οι κλίμακες. Εκεί παίζει η μεγάλη σημασία της ακοής. Αν έχεις ακούσει καλό και ευλογημένο δάσκαλο, ταλαντούχο δάσκαλο, δεν έχεις να φοβάσαι. Πάντως πρέπει να θητεύσουμε κοντά σε δασκάλους, γιατί έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται. Να πηγαίνουμε στα οδεία, να κάνουμε τη μουσική αυτή που μας λέει το οδείο τα 4-5 χρόνια, να παίρνουμε το πτυχίο, να μην έχουμε όμως την εξοικείωση με το ψαλτήρι, να μην έχουμε την εξοικείωση με το δάσκαλο, γιατί ο δάσκαλος θα μας πει πώς θα βρούμε τον ήχο, πώς θα πάμε σε άλλο ήχο και όλα αυτά γίνονται πρακτικά μόνο πάνω στο ψαλτήρι. Και μόνο στο ψαλτήρι, εκεί είναι το διδασκαλείο, εκεί είναι η εκμάθηση, εκεί είναι και το ύφος που θέλεις να χαράξεις, όλα είναι πάνω στο αναλόγιο. Βοηθάει η σχολή, βοηθάει το όδιο. Βοηθάει στη πλευρά της μουσικής, να μάθεις τη μουσική σου, να κάνεις τη... Και στη θεωρητική βέβαια, που είναι απαραίτητο. Να μην ξέρεις σε κάθε ήχο, ας πούμε, τουλάχιστον. Αν δεν θα γίνεις μεγάλος μουσικολόγος και θα γίνεις ψάλτης, που εμένα δεν με πειράζει καθόλου, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Άλλωστε, χωρίζω εγώ τη θέση μου της μουσικολογίας με τον ψάλτη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί είναι να επιστήμη το ένα. Το σέβομαι απόλυτα. Όμως άλλο πράγμα είναι να ψάλεις. Πολύ σωστά. Έτσι, κατά τη γνώμη μου. Εκεί μαθαίνεις ό,τι είναι να μαθαίνεις τα θεωρητικά, όμως το αναλόγιο γίνεται η βασική δουλειά. Yeah.
Το Χάρη Νταραβάνογλου τον αφήσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τι γίνεται, για πες μας κάποιους άλλους σταθμούς της ζωής σου, της μουσικής. Ο Χάρης ο Νταραβάνογλου στο Σύλλογο Μουσικοφίλων της Κωνσταντινούπολης, με χωράρχη τον Νικολαίδη, ενίοτε τον Ελευθέριο τον Γεωργιάδη, έτρεχε πρώτος και καλύτερος, ήθελε να ακούσει, ήθελε να μάθει, ούτε καλοκαίρια υπολόγιζε, ούτε φθινόπωρο υπολόγιζε, έτρεχε να μάθει γιατί αγαπούσε τρελά αυτό που λέγεται βυζαντινή μουσική. Πάντως και σήμερα, Χάρη μου, κάποια νέα παιδιά δεν έχουν αυτή την έφεση προς τη μουσική, θέλουν πολύ γρήγορα να εξελιχθούν. Και μάλιστα παρατηρούμε ένα άλλο φαινόμενο το οποίο πολλές φορές με προβληματίζει και θέλω και αυτό να το συζητήσουμε, γιατί μέσα από την εκπομπή είναι καλό να κάνουμε υγιείς προβληματισμούς. Θέλουν αμέσως να βγάλουν το ψηφιακό δίσκο, αμέσως να ακουστούν, να ανεβάσουν κάτι στο YouTube, επειδή έχουν το χάρισμα της φωνής και αυτό μπορεί να μην είναι όμορφα δομημένο από μουσικής πλευράς. Αυτό, πατέρα Νεκτάριε, θα μου φέρεις τώρα τις ημέρες μας στην νέα τεχνολογία. Τώρα με τα συστήματα που έχει γίνει, τη φωνή σου όπως τη θέλεις τη φτιάχνεις, το ισοκράτημά σου όπως το θέλεις το κάνεις, τα υψηλά σου και να μην έχεις τα πας στο Θεό τον ουρανό, ό,τι θέλεις κάνεις, αυτά όμως είναι πλασματικά. Τεχνητά αυτά, και όχι αυτά, φυσικά. Όχι, όχι. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Βλέπεις, ας πούμε, ακούγεται μια μελωδία τα παιδιά κάθε τόσο, τους χαίρομαι εγώ για την αυτή που έχουν, για την αγάπη και τη μανία που έχουν, που βγαίνουν, ας πούμε, στα Facebook και τέτοια. Όλοι τους έχουν μπει σε κάτι μηχανήματα, προσπαθούν να ομορφαίνουν τα δικά. Τους χαίρομαι. Είναι καλό. Ας είναι να θέλουν να μάθουν, να μπουν μέσα στην εκκλησία, να βοηθήσουν και δεν πειράζει να το κάνουν και αυτά. Όμως δεν είναι ο ορθός τρόπος. Ο ορθός τρόπος είναι να έρθει από την αρχή, από το πρωί, να παρακολουθήσει τον όρθρο, να μάθει πώς λέγεται, πώς ξεκινάμε, πώς είναι οι βάσεις μας το πρωί, τι κάνουμε μετά, πώς ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Τι λέμε, όλα αυτά μόνο γίνεται στο αναλόγιο. Στο αναλόγιο εγώ δεν ξέρω άλλο τρόπο. Βέβαια μπαίνουν τώρα μέσα και μαθήματα γίνονται μέσω Skype, μαθήματα γίνονται μέσω κομπιούτερ, διδακές γίνονται. Τι είδους διδακές και μαθήματα γίνονται, ή αυτοί έχουν πάει πάρα πολύ εμπρός, πατέρα Νεκτάριε, ή εγώ έχω μείνει πάρα πολύ πίσω, και αυτό το δέχομαι, μπορεί να έχω μείνει πίσω, δεν το ξέρω. Η μουσική όμως είναι αυτό που λέει κάπου, ότι θέλει πολύ μεράκι, θέλει πολύ χρόνο, θέλει να αφιερώσεις αυτόν τον χρόνο τον πολύτιμο και θέλει, όπως είπαμε, αυτό τον δάσκαλο, ο οποίος θα σου λύσει τις απορίες. Ένα μηχάνημα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και ίσως είναι αυτό το οποίο λες, το οποίο παρατηρούμε και εμείς μέσα από τα μέσα ενημερώσεως. Η εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζεται. Ενώ η πραγματική εικόνα δίνεται με το ψαλτήρι, με το δάσκαλο, με τον μαθητή και με αυτή την αλυσίδα που είπαμε. Έτσι. Το μόνο που έχει αλλάξει από εκείνες τις εποχές μέχρι τώρα, βλέπω τις αντοχές του κόσμου και την υπομονή του κόσμου, ακόμα και του ιερατείου. Εντάξει, αποφεύγουν τα πολλά αργά μαθήματα. Δεν είναι. Κάποτε τα ακούγανε. Τώρα είναι αρκετά χρόνια, δεν ξέρω, έχουν κουραστεί από αυτά που έχουν συμβεί, από όλα τα γεγονότα, από αυτά που έχουν οι άνθρωποι φορτωθεί και έχουν. Έρχονται στην εκκλησία να αγαλιάσει λίγο η ψυχή τους, χωρίς πολλά, χωρίς πάρα πολλά αργά και τέτοια μαθήματα που είναι πάρα πολύ όμορφα. Κάτσαμε και τα μάθαμε όμως, ή δυνατόν να προσπαθήσουμε και στη ψαλμωδία μας όλοι μας να είμαστε λυτοί και ταπεινοί, έτσι, να μας καταλάβει ο άλλος, τα λόγια όμορφα, ας πούμε, με μια ευκρίνεια, έτσι δεν είναι. Ψάλες συνετός και ευρύθμος βέβαια. Έτσι, κοίτα τι ωραία που το ξέρεις. Χωρίς μεγάλες φωνές, χωρίς τεράστιες φωνές, χωρίς τεράστια ύψη, θα ξέρουμε ότι δεν είναι το αναλόγιο ούτε πίστα, ούτε χώρος τραγουδιού. Κρίνομαστε, μας βλέπουν από κάτω. Μας κοιτάνε ο κόσμος, ούτε θα πρέπει να κοιτάμε να καρφωθούμε στον κόσμο, ούτε εμπρός μας, ταπεινά, όμορφα το σταυρό μας, να μπορεί και ο κόσμος να προσευχηθεί και ή δυνατόν. Και να μην ξεχνάμε, Χάρη μου, αυτό ότι η μουσική μας οδηγεί προσευχητικά προς το Θεό. Είναι μια τέχνη αναγωγική, βυζαντινή μουσική. Και μόνο. Και μόνο. Δεν υπάρχει παγκοσμίως μεγαλύτερη ανάταση ως προς τον Θεό από τη βυζαντινή μουσική. Δηλαδή,
και ένας Ευρωπαίος να ακούσει μια πολύ καλοβαλμένη χοροδία, όπου και να είναι, Άγιον Όρος λέγεται, Πατριαρχείο λέγεται, εδώ Αθήνα, έτσι όμορφα είναι, δηλαδή είναι μια ανάταση ψυχής, ουράνια μελωδία. Εσύ μετάνιωσες ποτέ που ακολούθησες τη βυζαντινή μουσική, θα μπορούσες να κάνεις με το χάρισμα που σου δώσε ο Θεός μια άλλη καριέρα, κάπου αλλού, στο τραγούδι. Και όχι στο τραγούδι το παραδοσιακό που σε έχουμε δει, σε έχουμε ακούσει, αλλά σε άλλες μορφές τραγουδιού. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από το χώρο μου και αν θέλω να δω, να πω πέντε τραγούδια, οτιδήποτε τραγούδια λέγονται αυτά και μου αρέσουν, ή θα τα πω στο σπίτι μπορείς μου, να τα αποδώσεις, ή θα τα αφιερώσω στη γυναίκα μου, ή θα πω παραδοσιακό τραγούδι να ακούσει όλος ο κόσμος, όχι όμως προς τα έξω. Είμαι πολύ καλά στο χώρο που βρίσκομαι και πιστεύω ότι να, και αυτό είναι κάποιο μήνυμα, Πατέρα Νεκταρία, δεν ξέρω και αν συμφωνείς κιόλας. Είναι της μόδας τώρα, μια δεκαετία, δεκαπενταετία, πόσο είναι αυτό, να πάει παράλληλα το τραγουδί με την ψαλμωδία. Εγώ δεν ξέρω γιατί, μέσα μου στο βάθος πιστεύω ότι αν ασχολείσαι και με τα δύο με την ίδια ένταση, από κάπου το ένα θα χαλάει, δεν θα είναι τόσο όμορφο. Από το έχουμε δει και το έχουν γράψει και στο βιογραφικό κάποιων καλλιτεχνών, δεν θέλω να αναφέρω, ναι, ότι αυτός τραγουδάει ψάλλοντας και ψάλλει τραγουδώντας. Mm. Όμως δεν ισχύει αυτό. Ναι. Πρέπει να ξέρουμε και να οριοθετήσουμε τους χώρους όπου μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα. Αυτό βγαίνει αυτόματα, δηλαδή δεν φταίνε τα παιδιά. Όταν ανεβαίνουν στο αναλόγιο, αυτόματα βγαίνουν τα άλλα, μόνα τους. Δεν φταίνε τα παιδιά. Και γυρνάει ακριβώς, ας πούμε, η ψαλμωδία στο τραγούδι. Και καμιά φορά, ας πούμε, όταν τραγουδάς, σου λέει ο άλλος, αμάν παιδί μου, κύριε Λέισον, λες. Ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό έχει γίνει. Ο Αστέρης τα είχε βάλει σε μια πολύ καλή σειρά. Ο Λεωνίδας. Καλή του ώρα. Ο άνθρωπος διαπρεπέστατος στην όπερα, στην Ευρώπη. Κορυφαίος, το ίδιο και στην εκκλησία. Άμα τον ακούγες στο Πατριαρχείο, λες και ακούγες καμιά φορά ρεδεστινό. Τόσο πολύ το ναι, μοιάζει. Ωραίος, καλοβαλμένος. Και εξίσου σπουδαίος και ακόμα καλύτερος και στα τραγούδια. Υπάρχουν και στην όπερα, μάλλον. Και στην όπερα. Είχε βρει την χρυσή τομή. Όμως, πόσοι είναι σαν κι αυτόν, δεν ξέρω. Πήρε λοιπόν αυτά τα εχέγγυα από την πόλη. Και με τον Λεωνίδα, στο τέλος με τον Αστέρη, ήταν 2 χρόνια δεξιός μου πρωτοψάλτης στον Άγιο Δημήτριο των Ταταούλων. Και εγώ μάλιστα ήμουν ο Λαμπαδάριος. Και στο μεγάλο εύρος φωνής. Τεράστιος. Και στο 80, κάπου εκεί κοντά, εκείνος έφυγε για το Πατριαρχείο και εγώ ήρθα στην Ελλάδα. Στο 80 που ήμουν 20 χρόνων ακριβώς. Πώς σε αντιμετώπισαν εδώ, έχοντας αυτές τις γνώσεις ως νέος από το Πατριαρχείο και αυτή την εμπειρία? Με αντιμετώπισαν. Βρήκες εύκολα εκκλησία? Δεν θα με πιστέψεις. Παρότι κάπου σε μια σειρά ψάλτης 20 χρονών, και αν όχι τέλειος, ας πούμε, θα μπορούσα να πω μια ακολουθία, προτίμησα να πάω δίπλα σε δάσκαλο και έκανα τη σκέψη μου ακόμα από την Κωνσταντινούπολη ότι όταν θα πάω εγώ στην Ελλάδα, δεν θα πάω κατευθείαν να πιάσω αναλόγιο. Και τι έκανα? Ήταν μεταξύ του Θρασίβουλου του Στανίτσα και του Δημητρίου Μαγούρη. Έτυχε πώς ήρθαν με μια γνωριμία έτσι εντελώς τυχαία κάποιου φίλου, έτυχε να βρεθώ στο αναλόγιο του Δημητρίου του Μαγούρη. Άνωθεν εκπορευωμένη όμως αυτή η συγκυρία, έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο πάντα στη ζωή μας. Ήταν να πάω στη σκέψη μου, όμως μου ερχόταν κιόλας να πάω και στον Θρασίβουλο. Πώς έγινε όμως, ακόμα δεν καταλαβαίνω, μήπως ο Θεός το φέρει έτσι, από κάποιος έτσι που ήταν κοινός γνωστός εντελώς τυχαία στην Ελλάδα, ας πούμε, κάπου με βρήκε και έψαλα και τέτοια, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, Χάρη μου, θέλεις να σου γνωρίσω με έναν πατριώτη σου? Και ο πατριώτης που ήθελε να με γνωρίσει ήταν ο Δημήτρης ο Μαγούρης. Τότε στον Άγιο Νικόλαο στη Κεσαριανή, μεγάλη μόρφη ψάλτο. Έμενα μετά από πολλά χρόνια στο οικοτροφείο και άκουγα
και πολλούς ανθρώπους εκεί από την Κεσαριανή να μιλάνε για το μαγούρι. Να μιλάνε για το μαγούρι. Με τα καλύτερα λόγια. Με τα καλύτερα λόγια. Και μάλιστα όταν ήμουν, τι μου θυμίζει τώρα, όταν ήμουν στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, υπήρχαν κάποιες πομπίνες. Και εκεί υπήρχε ο Μαγούρης. Και τα είχαμε γράψει ο συγχωρεμένος ο Μητροπολίτης, ο Νικόλαος, ο Μακαριστός Φθιώτιδος, μου είχε πει: γράψε του Μαγούρη σε κασέτες. Σε κασέτες. Σου άρεσε να διασωθούν. Σου άρεσε. Ήταν κάτι το ξεχωριστό. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Χωρίς βάρβαρες φορές, χωρίς ατάκτες φορές. Όλα στην ώρα του και εκεί που πρέπει. Και προσευχητικός. Πάρα πολύ. Είναι πάρα μεγάλο πολύ πράγμα να οδηγείς το εκκλησίασμα στην προσευχή. Πάρα πολύ. Με τη φωνή σου. Πάρα πολύ. Πολλές φορές όταν ξεκίνησα και πήγα στον Άγιο Νικόλαο, δίπλα του, με βάλε κατευθείαν δίπλα του, με άκουσε και τι δεν μου έδινε, ό,τι κάνω εγώ τώρα στα δικά μου τα παιδιά, να δώσω και το Τριάδι, να δώσω και το Αθάνατος, να δώσω και, και τους Ένους, να δώσω, δεν έχω ανάγκη εγώ τώρα να ψάλω κάθε Κυριακή και εδώ τόσα χρόνια. Δόξα να έχει ο Θεός. Θα πάω κάπου, θα με φωνάξουν όπως με φωνάξανε εδώ στη Ρόδο, να πάω να δώσω ό,τι μπορώ όμως στον ναό μου. Να ακούστον και πέντε άτομα ακόμα. Δεν έγινε τίποτα. Δεν χαλάσε ο κόσμος. Έτσι μου δώσε αυτός ο άνθρωπος αυτές τις αρχές. Ακόμα έχω τα χειρόγραφά του. Θεός να τον έχει καλά τη ψυχή του. Εξαιρετικός άνθρωπος. Ήθελε να με κρατήσει κοντά του και με ιδιαίτερα μαθήματα κάτω, χωρίς καμιά αμοιβή, κάτω στην εκκλησία στον Άγιο Νικόλαο. Πήγαινα όμως και στη χοροδία του Στάντζα και στη χοροδία των Κωνσταντινοπολιτών, όπου εκεί ήταν ο Γιώργης ο Τσαούσης. Μορφή, μεγάλη μορφή. Εποφελήθηκα πάρα πολύ από τη χοροδία του Κωνσταντινοπολίτων με τον Γιώργη τον Τσαούση. Και είχε μια σοβαρότητα αυτή η χοροδία. Πάρα πολύ. Εξαιρετικός διδάσκαλος. Εξαιρετικός μουσικός διδάσκαλος. Μετά τον Μαγούρη που σταμάτησε από την εκκλησία σε 3 χρόνια, γιατί ήταν σαν την ψαλμοδία του, μου είπε: Χάρη παιδί μου, θα σταματήσω όπως είμαι τώρα. Όρθιος. Έτσι. Μεγάλο πράγμα αυτό. Το είπε και το κάνε. Λέω: δασκάλε μου, τι προτείνεις? Μου λέει: ό,τι έκανες έκανες. Τώρα πια ανοίγεις τα φτερά σου. Δηλαδή αν μου πρότεινε κάτι, αν μου έλεγε να πας εκεί, θα πήγαινα. Τόσο πολύ τα σου με τώρα. Είναι τώρα σαν την υπακοή του υποτακτικού, ναι, με τον γέροντα, έτσι. Ναι. Κάτι παρόμοιο, ναι, σε λαϊκό επίπεδο. Ναι. Μπράβο. Με είχε συνεπάρει, ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ένας τουλάχιστον, γιατί δεν θέλω να έχω κανένα μοναδικό, όμως ένας από τους καλύτερους. Πάντα έτσι λέμε, μοναδικός δεν υπάρχει. Ένας από τους πολύ καλύτερους. Ξεκινήσα μετά στο Νέο Ηράκλειο, στην κοίμηση τη Θεοτόκου, στο Πράσινο Λόφο. Από εκεί με τη γνωριμία μου με τον Σεβασμιότατο, τον Τιμόθεο, τον Νέας Ιωνίας. Με πολύ μεγάλη αγάπη, ας πούμε, είχε μέσα στη Μητροπολή του. Μετά έγινε Μητροπολίτης, μετά τον Ματθαιάκη έγινε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος τον πατέρα Κωνσταντίνο τον ήξερα εγώ ακόμα από ιερέα, από πρώτος. Ήταν και στη Μητρόπολη. Πρώτος ήγελος. Και μου είχε υποσχεθεί ότι, Χάρη, με το που έρθω θα γίνει η σχολή σου. Όπερ και γένετο. Ήρθε, έγινε Μητροπολίτης με τη χάρη του Θεού, με το που ήρθε σε 3 μήνες μέσα μου έκανε και τη σχολή της Βυζαντινής Μουσικής. Της Ιεράς Μητροπόλεως, Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Έκτοτε πρώτα μπήκα σαν καθηγητής, γιατί διευθυντής ήταν ο Ηλιάδης, ο Κωνσταντίνος ο Ηλιάδης, ο άρχον μουσικοδάσκαλος, περίφημος ψάλτης, μεγάς θεωρητικός, περίφημος. Τιμή μου, χαρά μου ήταν να τον έχω. Μετά από τον κύριο Ηλιάδη, ας πούμε, που έφυγε, μετά από τον δάσκαλο που έφυγε, έχω αναλάβει εγώ εσίως εδώ και κοντά στα 25-27 χρόνια, περάσανε τα χρόνια. Πόσα παιδιά έχουν βγει από τη σχολή? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και υπάρχει μία διαβάθμιση με την πάροδο των χρόνων, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, μήπως φθήνουν τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, υπάρχουν τα ερεθίσματα τους ώστε να γεμίσουν και πάλι? Γιατί αυτό το οποίο παρατηρούμε, Χάρη μου, ιδιαίτερα εδώ στις επαρχίες μας, στα νησιά μας και στα χωριά τα απομακρυσμένα, είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Σε λίγα χρόνια αυτό το πρόβλημα θα γίνεται πιο αισθητό, με τα ψαλτήρια μας να μην στελεχώνονται από νέα παιδιά. Εδώ στη Ρόδο,
Δόξα τω Θεώ, γίνεται μια πολύ όμορφη προσπάθεια με το Σύλλογο Ιεροψαλτών. Έχει γίνει σχολή βυζαντινής μουσικής, αλλά βλέπουμε ότι σε άλλα μέρη υπάρχει μια λειψανδρία σε τέτοιες τομείς. Υπάρχει μια λειψανδρία, δυστυχώς, είναι και θέμα των συναδέλφων μας των ψαλτών. Υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη άνθρωποι που δεν ξέρουν να πουν πάρα πολλά πράγματα στην επαρχία, ιδίως ας πούμε στα απομακρυσμένα, και σαν να μην φτάνει αυτό, γιατί εγώ αυτούς τους άνθρωπους τους εκτιμώ με την έννοια ότι ευτυχώς που υπάρχουν και γιατί κράτησαν την Εκκλησία, όμως αρκετοί από αυτούς φοβούνται από κάποιον ή από κάποιον νεαρό, από κάποιο παιδί, από κάποιο λίγο πιο μεγαλύτερο, να έρθει δίπλα του και να πει ένα κυριελέησον ή κάποιο αμήν ή κάποιο... Δεν μπορώ να καταλάβω για το, οπότε 2-3 φορές αν δεν δίνεις το παιδί αυτό που θέλει, αυτό δεν είναι το 100%, όμως μία από τις αιτίες είναι αυτό. Για να παραμείνει. Για να παραμείνει. Το άλλο, έρχονται και μαθαίνουν βυζαντινή μουσική οι περισσότεροι, και αυτό το έκτιμο, για να πάνε να γίνουν μουσικοσυνθέτες, δηλαδή να το χρησιμοποιήσουν σε τραγούδια. Πολύ καλό αυτό το εκτιμό, έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους. Το τρίτο, παντού έχει ανοίξει σχολές, ο καθένας πια έχει βγει με σχολές, δηλαδή και στη Μητρόπολη μέσα, και αν υπάρχει της Μητροπόλεως η επίσημη σχολή, έχει και άλλα 10-15 παραπλήσεις, ας πούμε, ο καθένας έχει βγει και έχει κάνει, ας πούμε, μια σχολή. Άρα λοιπόν τα παιδιά που να πρωτοεπιλέξουν, είναι και ο χρόνος τους ο ελεύθερος πολύ περιορισμένος, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο. Ένας γλάρος κατασπρός και παραπονεμένος σε ένα βράχο έκατσε και κλαίγε ο καημένος που έχασε το τέρι
χάρη σου θα ρίξω τις ελπίδες. Ο ρόλος των γονιών σε αυτόν τον τομέα, γιατί τα παλιά χρόνια οι γονείς παρότριναν τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία, να πάνε στο ψαλτήρι. Και θυμούμε ένα στίχο των Καλάντων που έλεγε: «Και αν έχεις γιο στα γράμματα, λέει, βάλτονε στο ψαλτήρι, να ταξιώσει ο Θεός να βάλει πετραχύλι». Τι ωραίο που το θυμάσαι. Τι ωραίο. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα? Πατέρα Νεκτάριε, σε αυτό το σημείο παίζει ρόλο και ο ιερέας. Δηλαδή, ο γονιός πείθεται πρώτα με τον ιερέα και με την εκκλησία για να στείλει το παιδί κατόπιν στο αναλόγιο. Χωρίς τίποτα ξεκάρφωτα το παιδί δεν μπορείς να το στείλεις στο να πάρε. Δηλαδή πείθεται από όλο το σύνολο. Από την ευφρέπεια του ιερέα, από του χώρου, ας πούμε, τη μυσταγωγία, από το φέρσιμο, από τη σχέση, ας πούμε, του προϊσταμένου, των υπόλοιπων, ας πούμε, ιερέων, ας πούμε, και τέτοια. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας αυτά, στέλνει το παιδί στην εκκλησία, κατόπιν το παιδί έρχεται στο, αν έχει ταλέντο και θέλει να ανέβει, το αναλόγιο είναι ανοιχτό, έρχεται το παιδί στο αναλόγιο. Δεν είναι καθαρά, ας πούμε, θέμα ψάλτου να πιάσει ο γονιός το παιδί και να το πάει. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις, είναι λίγες περιπτώσεις αυτές που λέει ο γονιός, ας πούμε, θα πάρω και θα πας κατευθείαν, ας πούμε, στον Ταραβάνογλου ή στον τάδε όποιον θα πας. Γίνονται και αυτά. Ίσως κάποτε πιο παλιότερα γινόντουσαν. Όμως τώρα βλέπεις υπάρχουν και γνώμες. Τώρα πολύ γρήγορα τα παιδιά έχουν και τη γνώμη τους. Ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός, ποιος είναι έτσι. Γιατί βλέπουν μέσα στο στάτιεστον όλους τους ψαλτάδες από την εποχή εκείνη μέχρι τώρα. Αρχίζουν και κρίνουν. Γι' αυτό βλέπεις, πατέρα Νεκταρία, εγώ που γινότανε χρόνος που έκανα και 20 πανηγυρία που λέμε, γιορτές, μόνο στοιχείο πήγαινα 7-8 φορές το χρόνο, σε όλη την επαρχία. Τώρα βλέπεις την επαρχία, κάτι όμορφες φωνές, κάτι ωραίοι ψάλτες. Αν θέλεις στο εξωτερικό, βλέπεις τι γίνεται. Έτσι, και στην Αμερική, και στη Γερμανία, και στην Αγγλία, κάτι όμορφες χοροδίες. Με την καλή έννοια, αν το έχουν χρησιμοποιήσει καλά, σωστά, την τεχνολογία, έχει και τα καλά. Έχει και τα καλά. Έχει και τα καλά. Φαίνεται ότι τους έχει βοηθήσει. Φαίνεται ότι τους έχει βοηθήσει. Από όλη αυτή την πολύχρονη εμπειρία σου, να κάνουμε ένα αποστάλαγμα όλων αυτών των χρόνων, τι θα ήθελες να πεις και να απευθυνθείς στους αγαπητούς μας τηλεθεατές εδώ στα Δωδεκάνησα που σε παρακολουθούν? Στοιχείο που είπες, μας παρακολουθούν πάρα πολύ, γιατί εκπέμπηκε και ο σταθμός τους μας. Τους αγαπώ και τους χρωστάω στη Σάμο, τα μέγιστα τους στους φούρνους Ικαρίας. Και είναι από τα καλά της τεχνολογίας που μπορούμε να μιλάμε με ανθρώπους. Ηχείος είναι νησί που με αγκάλιασε από την ώρα που ήρθα. Από την ώρα που ήρθα με αγκάλιασε. Τι θα μπορούσες λοιπόν να παροτρύνεις και να πεις ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον Χάρη τον Ταραβάνογλου, πώς θα μπορούσες να τους παροτρύνεις να ασχοληθούν με τη βυζαντινή μουσική, να αφήσουν κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο τους ή κάποια ώρα που ασχολούνται με το κινητό και να τον αφιερώσουν σε αυτή την πατρώα βυζαντινή μας μουσική, η οποία πολλές φορές δρά, και αυτό ήθελα να το σχολιάσουμε, και ως ψυχοθεραπεία. Πόσες φορές έχουμε προβλήματα και μόλις ακούσουμε ένα ύμνο ή ψάλουμε αμέσως, μας αλλάζει η διάθεση. Μας αλλάζει η διάθεση. Το λέγε ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Και πολύ ωραία το λέγε. Είχα την ευλογία και να τον προλάβω και να πάρω δύο φορές την ευχή του μαζί με τη γυναίκα μου. Είχα αυτή την ευλογία. Πολύ, πολύ. Βέβαια, ναι. Θέλω να πιστέψουν, θέλω να με πιστέψουν ότι αν έχουν ολίγη αγάπη στη μουσική, λίγο ταλέντο, αν βλέπουν στον εαυτό τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν, μην διστάζουν να πλησιάσουν στους καλούς, στους δασκάλους ή στα οδεία, ας πούμε, της Μητροπόλεως. Ας έρθουν τα παιδιά, πίστεψε με, θα τους βοηθήσει πάρα πολύ η βυζαντινή μουσική και να τους ανακουφίσει και για το μέλλον τους
και για το μέλλον τους. Αν θέλεις, θα είναι και σωστοί χριστιανοί, θα είναι στο δρόμο, ας πούμε, του Θεού, στο δρόμο της Εκκλησίας. Τι να πει κανείς, μόνο καλά θα τους κάνει, μόνο καλό θα τους κάνει, τίποτα κακό δεν θα τους κάνει. Ας ασχοληθούν, να έρθουν, να πλησιάσουν στα αναλόγια, να πλαισιώσουν τα αναλόγια, να ψάχνουν σχολές, να ψάχνουν διδασκάλους, να πάνε κοντά τους, να μάθουν. Αν έχουν ταλέντο, μην μένουν ούτε λεπτό. Και μετά ας κάνουν και τα τραγούδια τους, ας μάθουν και τα όργανα τους, ας μάθουν και την ευρωπαϊκή τους, ό,τι θέλουν να κάνουν. Όμως αν νομίζουν ότι έχουν μία έφεση, ας πούμε, μία τάση προς τη μουσική μας, προς την πατρόνα μας, τη βυζαντρή μουσική, μην διστάζουν να έρθουν κοντά μας. Όπου και να είναι, σε οποιαδήποτε επαρχία και να είναι σήμερα πια, όλες οι Μητροπόλεις έχουν σχολές, όλες οι Μητροπόλεις έχουν διδασκάλους. Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. Είναι πολύ εύκολη. Θέλεις. Πάντως αυτός ο άειλος πολιτισμός, πόσο μαγνητίζει και ιδιαίτερα τους ξένους επισκέπτες. Το παρατηρούμε αυτό όταν έρχονται, ας πούμε, στο μοναστήρι μας πάνω στο Θάρι και σε άλλα μοναστήρια που καθυλώνονται από τη βυζαντινή μουσική. Καθυλώνονται έστω και ο ψάλτης ο πρακτικός, αυτός που θα ψάλει μέσα από την καρδιά του. Βεβαίως, όμως. Οι ξένοι αυτό δεν το έχουν. Έχουν Όχι. έλλειψη σε αυτόν τον τομέα. Έλλειψη έχουν. Είναι η θεία λατρεία, λατρευτική μουσική. Η μας. Μουσική των Αγγέλων, όπως έλεγε τον ο μακαριστός Θεόδωρος του Βασιλείου. Η μοναδική μας μουσική. Η μοναδική μας μουσική. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτή τη μουσική μας, αν ήμασταν και λίγο πιο οργανωμένοι, ακόμα και ως προς το εξωτερικό. Και είναι... πιο ενωμένοι θα έλεγα. Πες το. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να παράγουμε ως προς το εξωτερικό, να ακούσουν και να μάθουν αυτοί μέσα τους, οι πάρα πολλοί, ας πούμε, και φανερά δέχονται την βυζαντινή μουσική, ότι είναι η μουσική των απάντων, η μουσική η πρώτη. Πάντως, σε όλη σου τη διαδρομή κάνεις υπακοή, οπότε θα μου κάνεις και τώρα υπακοή να κάνουμε ένα μουσικό επίλογο, μια και αναφερθήκαμε σε πάρα πολλούς που δεν είναι πια στη ζωή, αλλά νομίζω ότι μας παρακολουθούν από ψηλά. Να τους αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στο ψάλτη, όπως το λες. Ψάλτες ειν τα ειδόνια που συμνολογούνε απ' τη γη τους διάλεξες να σε δοξολογούνε και δίπλα στο στην σιγαλιά τη θεία με πατριάρχες θα στείνα ουρά τους λαμπρούς απ' το συνάφι θα συνάξω
δυο χώρους μες στον παράδεισο πως τη γη θα φτιάξω. Τον Ιάκωβο να φλιώτη θα έχω πρώτο ψάλτη. Δομέ στοιχό τον χρυσάνθο πάντα κανονάρχη. Καμπανίδι και μουτά όγλου και τιμονίδι. Θα βάζανα βοήθαγαν το γέρο στο στασίδι. Στο ζερβί το αναλόγι πρίγκο και δουκάκι και το μέλι στα λαχτό τον κανακάκι. Την προσευχή ακούγες ο πλάστηκε Θεέ, οι ψάλτες δε θα πέθαιναν ποτέ. Είναι από τις στιγμές που λες γιατί να τελειώνει. Ουράνια μελωδία πραγματικά, αλλά και ουράνια λειτουργία, γιατί όλα αυτά τα πρόσωπα, όλοι αυτοί οι πρωτοψάλτες διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στα μουσικά δρόμενα και δίστα δρόμενα του Πατριαρχείου μας. Υπαρκτά λοιπόν πρόσωπα, τους χρωστούμε πάρα πολλά και ήταν και όλη η εκπομπή, αλλά και αυτό το ψαλτοτράγουδο, αγαπητέ μου Χάρη, ένα ευλαβικό μνημόσυνο στη μνήμη αυτών των γιγάντων της βυζαντινής μας μουσικής. Θέλω κλείνοντας, αφού σε ευχαριστήσω θερμά για αυτό τον πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσες εδώ στο σταθμό μας, να μας πεις κάτι για την οικογένειά σου. Πόσο σε στήριξε, πόσο σε βοήθησε. Γνωρίζω ότι η σύζυγος πάντα σε παρακολουθεί, είναι κοντά σου. Στέκεται αρρωγός, γιατί πολλές φορές και εν πωλής η επιτυχία οφείλεται και στην σύζυγο, έτσι. Και είναι ένα κομμάτι της επιτυχίας αυτό, σε όποιους τομείς και αν κάνουμε. Έλεγε ο καθηγητής μου, ο πατρόνος στη θεολογία, ότι βλέπουμε πολλές φορές μέσα από την γυναίκα τη θηλυκή διάσταση. Αυτό είναι, πέραν από την επιτυχία, πρώτα απ' όλα ευλογία. Πρώτα απ' όλα. Μεγάλη υπόθεση να σε στηρίξει η γυναίκα, η σύζυγος, πέραν από τις δουλειές που έχει, και ξέρουμε τώρα οι περισσότερες γυναίκες πώς δουλεύουν, όλοι τους έχουν και όλα και δικαιούνται και ένα Σαββατοκύριακο, όλα. Στη δικιά μου την περίπτωση, η γυναίκα μου είναι και η γραμματέας στη σχολή μας της Βυζαντινής Μουσικής. Κρατάει όλα τα πρακτικά, κρατάει όλα τα ονόματα, οργανώνει όλη τη σχολή, δεν λείπει από την Εκκλησία Κυριακές. Όσο μπορεί και αντέχει, έρχεται μαζί μου και στα διάφορα, ας πούμε, καλέσματα που έχουν ο κόσμος, την ευγενή διάθεση και την καλοσύνη, ας πούμε, που με καλούν, εγώ την χρωστάω ευγνωμοσύνη. Εύχομαι σε όλους την ίδια ευλογία. Είναι βασικό το στήριγμα από την οικογένεια. Είναι βασικό. Τίποτα δεν γίνεται μόνος. Πρώτο ο Θεός και μετά εσύ και η οικογένεια. Χάρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, να σου ευχηθώ να είσαι θεοστήριχτος, να συνεχίσεις με το ίδιο πάθος τη βυζαντινή μας μουσική. Πιστεύω ότι σε έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη από τις γνώσεις σου να διδάξεις αυτό που είπαμε, όχι μόνο το ύφος αλλά και το ήθος, το οποίο χρειάζονται σήμερα τα νέα παιδιά μας, και εδώ είμαστε να τα πούμε και άλλες φορές, γιατί τα θέματα της βυζαντινής μας μουσικής είναι ανεξάντλητα. Εμείς βάζουμε μικρές πινελιές και προσπαθούμε να προβληματίσουμε και να προειδεάσουμε, ούτως ώστε νέα παιδιά να ασχοληθούν με τη βυζαντινή μουσική, γιατί όταν ανοίξει η πόρτα της μουσικής της βυζαντινής, νομίζω ότι άλλες ζημιογόνες πόρτες αυτόματα θα κλείσουν. Πιο ωραίο
τελείωμα, δεν μπορούσα να φαντάσω. Πολύ πολύ όμορφο. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λες, πατέρα Νεκταρία. Τι να προσθέσω, επαυξάνω. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, είχαμε τη χαρά και την ευλογία να έχουμε κοντά μας αυτή την ώρα τον Χάρη τον Ταραβάνογλου, ένα αγαπητό φίλο από τα παλιά. Αξιοποιήσαμε την ευκαιρία ότι βρέθηκε αυτές τις ημέρες στο νησί μας, αδράξαμε την ευκαιρία, είπαμε κάποια πράγματα γύρω από τη μουσική μας και εμείς θα εξακολουθούμε μέσα από αυτό το μετερίζει του σταθμού να σας δημιουργούμε υγιείς προβληματισμούς και αν κάτι καλό βγαίνει, ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Θεού.